Πριν μιλήσω για το θέμα για το οποίο έχω προσκληθεί, που συνδέεται φυσικά και με την άνοδο της ακροδεξιάς, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το παρατηρητήριο. Ότι το παρατηρητήριο λειτουργεί ήδη από την πρώτη μέρα εκκίνησης της δίκης εναντίον της Χρυσής Αυγής. Καταγράφει και τις τέσσερις βασικές κατηγορίες που υπάρχουν εναντίον της ηγετικής ομάδας και της ηγετικής ομάδας, 68 τέλος πάντων οι κατηγορούμενοι, και των 100 υπολείπων υποθέσεων που έχουν συσχετιστεί με αυτές τις κατηγορίες. Είμαστε ήδη εκεί πέρα 3,5 χρόνια, 10 άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε για το παρατηρητήριο. Μετά από 3,5 χρόνια και καθώς το παρατηρητήριο πλέον μπαίνει στη τελική ευθεία, καθώς μπαίνει στη τελική ευθεία η δίκη της Χρυσής Αυγής, απευθυνόμαστε στο κοινό μέσω πλατφόρμας crowdfunding για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια αυτά, τα οποία είναι κρίσιμα για να περατώσουμε την παρουσία μας στη δικαστική αίθουσα και στο εφετείο και στην αίθουσα γυναικείων φυλακών του Κορυδαλλού. Από εκεί και πέρα ισχύουν όλα όσα είπε ο Δημήτρης για την επιτάχυνση και τα γνωρίζει πολύ καλύτερα άλλωστε μέσω της ενδελεχούς έρευνάς του για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό που εγώ μπορώ να πω και σε σχέση σίγουρα με την ρητορική του μίσους, θα ήθελα καταρχάς να κάνω ευθύς εξ αρχής μία διευκρίνηση ότι δεν θα αναφερθώ στη ρητορική του μίσους όπως αυτή αποτυπώνεται νομικά στο αντιρατσιστικό, το λεγόμενο αντιρατσιστικό νόμο, για να μην ξεκινήσει μία άλλη συζήτηση. Από εκεί θα συμπεριλάβω σε αυτό γενικότερα τον μυσαλόδοξο λόγο, είτε αυτός είναι σεξιστικός, ομοφοβικός, ξενοφοβικός και ούτω καθεξής. Μπορώ να πω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει στη δίκη, εγώ τουλάχιστον είμαι από το Φλεβάρι του 17 στο παρατηρητήριο, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποτελέσουν προϊόν ψυχανάλυσης. Είναι αποτρόπαια και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει δημοσιότητα στη δίκη και να γνωρίζει ο κόσμος τι εστί Χρυσή Αυγή. Διότι αυτό το οποίο πραγματικά μπορεί να δει κανείς είναι ένας διπλός λόγος. Άλλος μέσα στη δικαστική αίθουσα, άλλος εκτός αυτής. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι με την έναρξη της δίκης έχουν μειωθεί τα περιστατικά ρατσιστικής βίας. Και αυτό αποδεικνύεται από τα στατιστικά που έχει παραθέσει το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Και προφανώς η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να δράσει παρελκυστικά ως προς αυτή τη διαδικασία. Είμαστε τώρα ένα μήνα που απλά ακούμε ερωτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής σχετικά με τους ζωόφιλους, σχετικά με τους λιμενικούς, τις διεκδικήσεις τους, προσπαθώντας έτσι να διαπλάσουν ένα προφίλ φυσιολογικών ανθρώπων, οι οποίοι απλά άγονται και φέρονται από κάποιες εθνικιστικές απόψεις, αθηνικιστικές ονομάζουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει τεθεί το θέμα πολύ καλά και από τους δύο συνομιλητές. Μπορώ να πω ότι οι επιπτώσεις αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι συνήθεις συζητήσεις προφανώς για το οικονομικό ή ηφαισιακό απότοκο των πολιτικών της λιτότητας, την κατάρρευση του πολιτικού και κομματικού συστήματος όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Φυσικά την προσφυγική κρίση, δεν θα μπορούσε να λείπει. Αλλά και επιπλέον την αντανάκλαση μιας καλπάζουσας ανόδου ακροδεξιών μορφωμάτων που κατά περιπτώσεις μετέρχονται και το μανδύο των πολιτικών κομμάτων, ενίοτε μάλιστα απολαμβάνουν και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Προφανώς Χρυσή Αυγή είναι ένα από αυτά τα κόμματα. Και τα οποία φυσικά εμφυλοχωρούν σταθερά στη διάλυση αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε κοινωνική συνοχή. Προφανώς η ανωτέρω σταχυολόγηση είναι ενδεικτική, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αλλά δεν χρειάζεται να είναι και κανείς ειδήμων για να αντιληφθεί ότι σε σύνθετα ζητήματα, και αυτό είναι γενές χαρακτηριστικό των κρίσεων, η αλλοδιαπλοκή των παραγόντων, δεν χωρούν ούτε απλές, πολύ περισσότερο μάλιστα απλοϊκές απαντήσεις. Μιλάμε για μια κρίση που έχει εντελώς κανονικοποιηθεί και βιώνεται πλέον απόδραστα από όλους μας. Τα παραδείγματα μόνο λίγο δεν είναι, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, εσχάτως και στη Λατινική Αμερική. Ο Μπολσονάρο είναι απλώς ένα δείγμα της διαδρομής που ακολουθούμε. Αυτό ωστόσο το οποίο συνήθως δεν φωτίζεται επαρκώς και στις αντίστοιχες συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει δεν αποτελεί σταθερό αντικείμενο ανάλυσης, είναι η αποτύπωση της ακροδεξιάς ρητορικής στο δημόσιο λόγο. Οι εκφάνσεις που αυτή κατά περίπτωση μπορεί να λαμβάνει και φυσικά η επίδρασή της στα κοινωνικά στρώματα στα οποία κατά βάση απευθύνεται. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει η επικράτηση της ρητορικής του μίσους στο δημόσιο λόγο.
Για καταρχάς, τι μπορούμε να ορίσουμε ως δημόσιο λόγο. Θα επιχειρήσω ένα πολύ απλό, αν θέλετε, ορισμό, ότι δημόσιος λόγος είναι ο λόγος που απευθύνεται σε ευρύτερες ομάδες ανθρώπων, συνήθως δε εμπεριέχονται σε αυτόν κάθετες σχέσεις εξουσίας. Η εξουσία γενικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τόσο στα δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, όσο και στη ρητορική του μίσους. Από εκεί πέρα, τι αλλάζει στον δημόσιο λόγο σε σχέση με τον ιδιωτικό. Από νομική άποψη, η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης του πολιτικού είναι πολύ ευρύτερη, ακριβώς γιατί το εύρος ενός δικαιώματος εξαρτάται από το φορέα του. Δηλαδή, διαφορετικό επίπεδο ανεκτικότητας υπάρχει στην εκφορά πολιτικού λόγου κατά την άσκηση πολιτικής από εκπρόσωπο κόμματος, διαφορετικό, λιγότερο δηλαδή ανεκτικό, είναι το επίπεδο αυτό κατά την εκφορά του ίδιου λόγου, που πολλές φορές μπορεί να έχει χαρακτηριστικά ρητορικής μίσους από ιδιώτη. Τι συμβαίνει επομένως όταν τα πολιτικά πρόσωπα επιδίδονται σε μισαλόδοξες επιθέσεις? Με άλλα λόγια, τι συμβαίνει όταν πολιτικοποιείται ο ρατσιστικός λόγος? Το ερώτημα είναι προφανώς ρητορικό, καθώς είναι σαφές ότι από τη στιγμή που απολαμβάνει ασυλία ο φορέας του λόγου, αντίστοιχη ασυλία μετέρχεται και ο κακοποιητικός λόγος που χρησιμοποιεί. Ας δούμε τώρα πώς κινείται η ακροδεξιά σε επίπεδο δημοσίου λόγου. Η ακροδεξιά, όπως και ιδεολογικά, έτσι και στο δημόσιο λόγο της, παίζει με τα άκρα στις αντιθέσεις τους. Από τη μία το συστημικό πολιτικό καθεστώς της ασυδοσίας, από την άλλη ο αντισυστημικός χαρακτήρας των αδιάφορων λαϊκών που μάχονται για την πολυπόθετη κάθαρση. Η πολιτική, από τη μία, που σέβονται τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού και λαμβάνουν υπόψη τους τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς όμως να αφουγκράζονται την πηγαία βούληση του απλού λαού. Απ' την άλλη, οι εκφραστές αυτής της πηγής λαϊκής βούλησης που κάνει τη δουλειά, καθαρίζει τις πλατείες, μοιράζει τρόφιμα για τους Έλληνες που νιώθουν αποξενωμένοι στην ίδια τους την πατρίδα, καλλιεργώντας έτσι το αφήγημα ενός δίθεν αντίστροφου ρατσισμού. Αυτό μάλιστα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ρητορικής που βλέπουμε να κινείται ευρύτερα στην ακροδεξιά και την ανοιχνεύουμε τόσο σε λόγους του Κασιδιάρη, όσο και πρόσφατα του Ματέο Σαλβίνη, Italians First, αν σας θυμίζει κάτι. Είναι ακριβώς αυτό το αφήγημα του ρατσισμού που τρέφεται κατά του έθνους. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο πρόσφυγας που στερεί κοινωνικές παροχές στον Έλληνα, ο ξένος που συνολικά δήθεν βρίσκεται σε συστημικά ανώτερα επίπεδα από τον Έλληνα και που στην πραγματικότητα καταφέρεται εναντίον του και ο οποίος πρέπει να προστατευτεί μέσα στην ίδια του τη χώρα, ο Έλληνας. Άρα υπάρχει ο διαχωρισμός εμείς και οι άλλοι. Αυτό το εμείς χτίζεται σε μια αίσθηση κοινής ταυτότητας από την οποία απορρέει η ανωτερότητα της δικής μας ομάδας. Αυτή η αίσθηση ανωτερότητας αποτελεί κοινή ιδεολογική βάση όλων των ακροδεξιών κομμάτων. Εμείς, οι Έλληνες, οι straight, οι χριστιανοί, εμείς που στη βάση των κοινών χαρακτηριστικών, που φαίνονται να μας ενώνουν δηλαδή, μπορούμε να καταφερόμαστε εναντίον όλων των υπολείπων, βασικώς όμως των μειονοτήτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποιες είναι οι συνέπειες που απορρέουν από τη μισαλόδοξη ρητορία στο δημόσιο λόγο σε κοινωνικό επίπεδο και γιατί το μελετάμε? Οι συνέπειες αυτές και οι προεκτάσεις που μπορεί να έχει ο μισαλόδοξος λόγος μπορούν να ανιχνευτούν και επεκτείνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στη βιωμένη πραγματικότητα των ομάδων στόχων της ρατσιστικής, ομοφοβικής, σεξιστικής, ξενοφοβικής, όπως θέλετε, μισαλόδοξη εν γέννη ρητορίας. Και αυτό ακριβώς είναι η δεύτερη έκφανση του φαινομένου για την οποία απασχολεί η ρητορική του μίσους. Δηλαδή, ο ρατσιστικός λόγος είναι λόγος τελεστικός. Του τέστην, σε περιπτώσεις ρητορικής μίσους με τη στενή έννοια του όρου, όπως δηλαδή αποτυπώνεται στο νομικό σύστημα, μπορεί να οδηγήσει σε εγκλήματα μίσους. Παρατηρούμε έτσι αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων σε περιβάλλον εκφοράς πύρινου μισαλόδοξου λόγου, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω της κανονικοποίησης αυτής της ρητορίας. Και έτσι πηγαίνουμε στο δεύτερο επίπεδο, αυτό που ονομάζουμε δηλαδή κανονικοποίηση, normalization, μέσα στον πυρήνα των κοινωνικών σχέσεων. Αφετέρου λοιπόν, και με αυτό το διακύβευμα, αξίζει να δούμε πώς κανονικοποιεί η ακροδεξιά τη ρητορία της στην κοινωνία. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή. Η κεντρική ιδέα, και αυτό μάλιστα που διαφάνηκε πολύ εύγλωτα από τα αναγνωστέα έγγραφα μέχρι τώρα στο δικαστήριο, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά κάνεις, αποξενώνεις τον άνθρωπο, μέλους της ομάδας στόχο, από τις ανθρώπινες ιδιότητές του. Κατσαρίδες μετανάστες, έκτρωμα της φύσης οι τρανς υπάνθρωποι, οι ομοφυλόφιλοι, χιμπατζίδες μετανάστες, Αφγανοί, οποιοδήποτε δεν είναι λευκοί, άρενες, χριστιανοί. Και επιφυλάσσεις λοιπόν για τον εαυτό σου, τον κριτή του αν αξίζει να βιωθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως τέτοια, για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.
Εσύ δηλαδή αποφασίζεις ποιος είναι άξιος προστασίας και πιανού δεν έχει σημασία η ζωή, επομένως μπορείς να δικαιολογείς τις επιθέσεις εναντίον τόσο στην υπόστασή του, όσο και στα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, πολύ δε περισσότερο στην ίδια τη ζωή. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται όταν βλέπεις ότι η κανονικοποίηση αυτή της ρητορικής του μίσους συμβαίνει σε μια ευρύτερη κλίμακα. Δηλαδή, ας πάρουμε ως κοινό παραδεδεγμένο ότι ως τώρα ή έστω μέχρι και την τελευταία δεκαετία, κρίσιμο σε επίπεδο πολιτικής αιρετής, αν θέλετε και σε επίπεδο πολιτικής φιλοσοφίας, έχουμε φτάσει να λέμε ότι τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, τι ζητούν οι πολίτες από τους κυβερνήτες τους. Πολλά πράγματα, σίγουρα, αλλά πέρα από την ιδεολογική κατεύθυνση, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η φοβική ρητορία έχει κατησχίσει τόσο έντονα και με τέτοια απήχηση στο δημόσιο λόγο και διάλογο και στην κοινωνική συνείδηση, που τίθεται υπό διαρκή αμφισβήτηση και διερώτηση τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, τι συνιστά παραβίαση και αν υπάρχει εν τέλει μία αίσθηση δικαιοσύνης, όπως αυτή διαπλάστηκε από χρόνια κοινωνικών κινημάτων ή αν στην δυστοπική παγκόσμια πια πολιτική σκηνή. Όλες οι θεμελιακές αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, δηλαδή η ελευθερία, ισότητα, αξιοπρέπεια, η αρχή της μη διάκρισης, ανατρέπονται και χρειάζεται να ξανατεθούν από το μηδέν. Και αν αυτό ακούγεται υπερβολή για τα καθημάς, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στο πώς διαμορφώνεται διεθνώς αυτή η κατάσταση. Όλα αυτά δηλαδή για τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Η τάση αυτή αναδιαμορφώνει τις βάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και το κεντροπολιτικό έχουμε δει να γίνεται με βάση τα fake news. Εκεί δηλαδή που είχες ένα μεμονωμένο παράδειγμα στη μέση του πουθενά, απομονωμένο και υποτιμημένο από τη διεθνή κοινότητα, φτάνεις να βλέπεις ότι όλα αυτά τα μεμονωμένα παραδείγματα δεν είναι και τόσο απομονωμένα και δεν είναι και τόσο απομονωμένα. Ενίοτε δε, ενώνονται και σου στείλουν μια ιδέα που σου λένε πως ο κόσμος δικαιούται να είναι και κακοποιητικός. Δηλαδή, Ερντογάν, Κιμ Γιονγκούν, Όρμπαν, Κατσίνσκι, Τραμπ, Πούτιν, Μπολσονάρο, εσχάτως. Όλοι αυτοί χτίζουν ένα αντιπαράδειγμα που σου λένε ότι αυτό είναι OK. Τροφοδοτείται έτσι η αίσθηση ασυλίας των πολιτικών προσώπων, αλλά και των πολιτών που επιδίδονται σε ρατσιστικό λόγο. Ανεξάρτητα του αν αυτόν τον λόγο τον ονομάζουμε ρητορική μίσους, μυσαλλοδοξία ή αν εν τέλει διώκεται ποινικά. Γιατί νιώθουν ότι ο λόγος αυτός εκπροσωπείται εκλογικά πολιτικά και ως εκ τούτου νομιμοποιείται. Δηλαδή, όταν έχεις τον πρόεδρο της χώρας σου να υιοθετεί travel ban για τους μουσουλμάνους, πας την άλλη μέρα στον σύρο της διπλανής πόρτας και τον ηλεδωρείς. Στην καλύτερη. Απόρριο τόσο της ανόδου της ακροδεξιάς είναι και η ανάδυση και κατά περίπτωση επικράτηση του λαϊκισμού στο δημόσιο πολιτικό λόγο. Έχει γίνει ήδη μηνία ως τώρα σε αυτό. Θα αναφερθώ μόνο ακροφυγώς. Συνηθίζουμε να λέμε ότι τόσο ο λαϊκισμός όσο και η ρητορική του μίσους, ιδωμένη έστω έξω από την περιχαρακωμένη αυστηρή νομική της έννοια, αποτελεί βασικό γνώρισμα της ακροδεξιάς. Και πράγματι, η ακροδεξιά όχι μόνο δεν αποσιωπά τα περιστατικά στα οποία εκπρόσωποι της επιδίδονται σε απροκάλυπτα ρατσιστικά, ξενοφοβικά ή ομοφοβικά παραλυρήματα, αλλά είναι εκεί για να καμαρώνει για αυτά, ως παράσημα στον αντισυστημικό αγώνα της. Πολύ περισσότερο δε όταν αυτά τύχει να διωχθούν και ποινικά. Γιατί είναι μέρος του αντισυστημικού πόλου, επομένως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η ρητορική αυτή, εκτός του ότι όπως αναφέρθηκε απανθρωπεί, θυμίζω λοιπόν τις κατσαρίδες για τους μετανάστες, απομονώνει μετανάστες στην εισβολή που επιβουλεύονται την εθνοαλλίωση της χώρας μας, δαιμονοποιεί, υπερασπίζεστε τους λαθρομετανάστες, τους σουνίτες που κόβουν κεφάλια, χέρια, πόδια για ψήλου πίδημα, αυτά είναι όλα από συζητήσεις στη Βουλή. Και στυλιτεύει το διαφορετικό, νομοθετείται για τους ανώμαλους όταν πέρασε το σύμφωνο συμβίωσης, ενσωματώνει παράλληλα και όλα τα γνωρίσματα του λαϊκιστικού λόγου. Ο λαϊκισμός, μέσω των εκφραστών του, ακουμπά στην ανάγκη μεγάλων πληθυσμιακών τμήματων για ταξική επιβίωση, χτίζοντας μια ταυτότητα προστασίας από το ξένο, που εν προκειμένου αντιπροσωπεύει την απειλή. Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό και που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι ότι οι κόμματα που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από πιο μετριοπαθείς ιδεολογικά θέσεις, ενώ από την ακροδεξιά, θα μπορούσαμε ίσως σε αυτά να συμπεριλάβουμε και τα κεντρώα, και τα οποία βλέπουν ότι αυτή η ρητορική πείθει και κινητοποιεί γενικά, αντί να προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτή την αφήγηση και να εξηγήσουν ότι ο λόγος που αντιμετωπίζουν προβλήματα δεν είναι ο ξένος, το έτερο εντός εισαγωγικών με την ευρεία έννοια και πρόσληψη, μετέρχονται αντίστοιχες πρακτικές με αποτέλεσμα να καθιστούν τον λαϊκισμό ως βασικό εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικού λόγου. Αυτό εξηγείται μάλλον εύκολα υποθέτω, αν σκεφτεί κανείς ότι στην προσπάθεια αναζήτησης ευρύτερης εκλογικής βάσης
Μπορεί και να προσαρμόσει τη ρητορική του άκρου στα δικά σου δεδομένα για να κερδίσει αυτή τη βάση πίσω. Δεν μπορούμε επομένως να υποστηρίξουμε ότι όλοι οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν ακραίες φωνές είναι χωρίς εξαίρεση φασίστες ή ρατσιστές ή ομοφοβικοί, όταν η Χρυσή Αυγή πρωτοξεκίνησε ως κόμμα πριν τις αποκαλύψεις της δίκης. Ο ψηφοφόρος ήταν ή θα μπορούσε να είναι ο νοικοκύρης διπλανής πόρτας. Δηλαδή δεν ήταν ανέκαθεν και εν γέννη ρατσιστής ή φασίστας ή ομοφοβικός, γεγονός που επιρρονείται από την ίδια την αναγνώριση εκ μέρους ακροδεξιών κομμάτων ότι αυτή δεν είναι η εκλογική τους βάση. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η κοινή συνέντευξη που έδωσαν η Μαρί Λεπέν και ο Ματέο Σαλβίνη, που γύρισαν και είπαν: Η Λεπέν και εγώ εκφράζουμε την κοινωνική κληρονομιά μιας αριστεράς που πρόδωσε τις αξίες της. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι ανεξαρτήτως του ιδεολογικού προσήμου, ο λαϊκισμός έχει απήχει σε αυτά τα σώματα καθώς αναζητούν ένα εθνικό ηγέτη. Αυτό που πίστεψαν ότι βρήκανε μάλλον στο πρόσωπο του Βραζιλιάνου φασίστα, μου σπιτραπεί η έκφραση. Και κλείνω με το ποια είναι η πρόκληση εδώ. Έχει γίνει σαφές ότι όσο περισσότερο η αριστερά και εν γέννη ίσως τα κόμματα του συνταγματικού τόξου κουνάνε το δάχτυλο στους αδαείς, στους φασίστες, στους λούμπεν, τόσο η πόλωση οξύνεται και η ακροδεξιά ρητορική με όλες τις αποχρώσεις του λαϊκισμού ενδυναμώνεται. Όσο επίσης η αριστερά υφαρπάζει τα βέλη από την ιδεολογική φαρέτρα της δεξιάς, τόσο περισσότερο οδηγεί τους πολίτες να προτιμήσουν το κόμμα που πρώτα απ' όλα αυθεντικά εκπροσωπεί αυτή τη ρητορία. Ποια είναι η ωραία κατεύθυνση? Ας δεχτούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή και να τελεσφορήσει ιδανικά ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, έχοντας τις παρούσες συνθήκες οικονομικής καταπίεσης και μιας αφιλτράριστης φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής. Η πολιτική, ναι, είναι διάκριση στη βάση ιδεολογικών στρατοπέδων. Η διχοτόμηση όμως σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, η αναζωπήρωση του εμείς και οι άλλοι και η κοινωνική πόλωση χωρίς ιδεολογική βάση ενισχύει το λαϊκισμό και δεν καταπολεμά εν της πράγμαση την ακροδεξιά ούτε σε επίπεδο δημοσιολόγου αλλά ούτε και σε επίπεδο κοινωνικό. Πέρα από εύκολες αφηγήσεις και κλείνω και αναζήτηση νέων εχθρών στο πρόσωπο των παγκόσμιων τεχνοκρατικών ελίτ, η αριστερά χρειάζεται να προσπαθήσει να εξηγήσει και να καταπολεμήσει σε όλα τα επίπεδα όλες τις μορφές καταπίεσης οι οποίες προωθούνται από τη δεξιά. Από τα κινήματα της γειτονιάς μέχρι τις κεντρικοπολιτικές τοποθετήσεις, σε επίπεδο κοινοβουλευτικό ή ακόμα και διεθνές, ο δημόσιος λόγος αριστεράς χρειάζεται να μπαίνει στη διαπλοκή των καταπιέσεων και να προωθεί τη διαθεματικότητα ανάμεσα στις πολλαπλές ταυτότητες των υποκειμένων που τα οδηγούν σε καταπίεση. Φύλο, φυλή, τάξη, προσανατολισμός, δείχνοντας ότι ένας κόσμος στισμένος σε διεκδικήσεις βάσει των κοινών μας καταπιέσεων, που συνολικά χρειάζεται να έρθουν, και όχι βάσει όσων μας χωρίζουν, είναι δυνατός.